Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω να τοποθετηθώ για το νομοσχέδιο να αναφερθώ στις δύο τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η μία αφορά την χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε δικαιούχους τιμολογίου αγροτικού ρεύματος, προκειμένου με στόχο μάλλον τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, στόχος να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού των υπόχρεων αγροτών κτηνοτρόφων που υπολογίζεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο του αγροτικού ρεύματος, με την προσθήκη βεβαίως των λοιπόν επιβαρύνσεων. Και η ενίσχυση αυτή να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ αναδικήχο ετησίως. Η δεύτερη τροπολογία αφορά πάλι τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για να μειωθεί επίσης το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι δυσβάσταχτο, μεγάλο, επιβαρύνει υπέρμετρα τον Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Και βεβαίως η επιβάρηση, η όποια επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή, ελάχιστη, σε σχέση με την επιβάρυνση του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού, από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις κλπ. Που ισχύουν για άλλες κατηγορίες, εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες και πάει λέγοντας. Η τροπολογία που υποστήριξε ο κύριος Τσακαλώτος, κωδικοποιημένα και με μία λέξη, είναι πρόκληση. Αυτή που αφορά τον υπόδρομο στο Μαγρό. Είναι σχέτη πρόκληση και βεβαίως θα τη δούμε και εμείς θα την καταψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα του νομοσχεδίου, πρόκειται η Αναπτυξιακή Τράπεζα να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο στήριξης, ενίσχυσης και διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που είναι ασυμβίβαστη με την ανάπτυξη προς όφελος του λαού, αφού οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν νοιάζονται ούτε για τις λαϊκές ανάγκες, ούτε για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, παρά μόνο για την αφέμαξή τους. Όταν αυτά βέβαια... Όχι, δεν σας επιτρέπω, γιατί... Τι ακριβώς... Ρωτήστε, ναι. Γιατί ο ΣΕΒ δεν είναι θετικός στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, αφού είναι τόσο Λέτε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα την κάνουμε για να βοηθήσουμε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Φυσικά, αυτοί θα βγουν ωφελημένοι, αυτό λέμε. Ναι. Ωραία. Και στην Επιτροπή που ήρθαν όλοι οι φορείς, ένας φορέας που είχε αντιρρήσεις, διαφωνίες κλπ. Ήταν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών. Αν ήταν όπως τα λέτε, δεν θα έπρεπε ο ΣΕΒ να είναι πρώτος? Μα με συγχωρείτε, δεν απευθύνεται μόνο στους ντόπιους επιχειρηματίες η τράπεζα αυτή. Έχει να κάνει και με επενδυτές στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδυτών. Αυτό λέτε. Είτε εγχώρι, είτε μη. Είτε λοιπόν, εξωτερικό. Προφανώς, η όποια αντίρρηση που αναφέρεται έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις μερίδες των επιχειρηματικών ομίλων, συμφέροντα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία, την αυριανή, αν θέλετε, τη συγκεκριμένη τράπεζα. Αναπτυξιακή τράπεζα. Αν είστε λοιπόν, έτσι λοιπόν, μην το αναφέρετε αυτό σε επιχείρημα για να γυρίσετε τούμπα την επιχειρηματολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι και με το παρόν νομοσχέδιο ευνοείται κατάφορα και τα δίνετε όλα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στο κεφάλαιο που λέμε. Συνεπώς. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ορίστε. Συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, αυτή την κατεύθυνση και στόχευση με τις πολιτικές τους υπηρέτησαν τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και οι σημερινοί, υπηρετώντας δηλαδή επάξια το δίπτυχο επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα. Το δίπτυχο που οδήγησε και τη χώρα μας στην οικονομική κρίση και που τώρα η προτινόμενη διαχείριση της κυβέρνησης μέσω της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής θα φέρει, όπως προπαγανδίζει, μια δίκη και βιώσιμη ανάπτυξη. Γίνεται σχετική αναφορά και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Και σε αυτό το δίπτυχο της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν ανεξάρτητα τις όποιες διαφορές διαχειριστικού χαρακτήρα ή προτάσεις ή ακόμα και διαφωνίες για επιμέρους ζητήματα. Το ερώτημα όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι για ποιον γίνεται η ανάπτυξη αυτή και ποιος θα ωφεληθεί. Γιατί κατά την περίοδο πριν, για παράδειγμα, την καπιταλιστική οικονομική κρίση, που υπήρχαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αύξηση του ΑΕΠ, είχαμε τεράστια αύξηση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα είχαμε χτύπημα των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ανεργία, ελαστικές μορφές εργασίας, σταδιακές ανατροπές σε ασφαλιστικό, ανατροπές σε κοινωνικά δικαιώματα, υγεία, παιδεία, πρόνοια, ζητήματα που εντάχθηκαν βεβαίως στην περίοδο της κρίσης και που η συνέχισή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Εξάλλου με όχημα τον ανταγωνισμό δεν συντελείται η συγκέντρωση της παραγωγής, αλλά και της αγοράς και ο έλεγχός τους από μια χούφτα πολυεθνικές. Γιατί ακόμα και σαν εργαλείο να δει κανείς τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας, δεν θεωρούμε ότι βοηθά, αλλά θα συμβάλλει μέσα από το περίφημο αναπτυξιακό μοντέλο που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του κεφαλαίου, θα συμβάλλει και αυτή στην καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων από τη στιγμή που δεν εντάσσεται σε μια πολιτική ενάντια στην αιτία της κρίσης, που είναι η αναρχία στην καπιταλιστική παραγωγή. Έτσι, οι μόνοι ωφελημένοι και από αυτό το λεγόμενο αναπτυξιακό εργαλείο θα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή το νομοσχέδιο το υποδέχθηκαν θετικά οι επιχειρηματικοί φορείς. Το μόνο που βάλαν ή, αν θέλετε, τονίσαν ήταν ποιο. Ότι ζητούν μείωση φορολογικών κλιμάκων, μείωση της φορολογίας, περαιτέρω μείωση της φορολογίας για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Εξάλλου, αυτή την κατεύθυνση δεν υπηρετούν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που οι χρηματοδοτήσεις τους αφορούν παιδί από το κεφάλαιο έχει επιλέξει για να επενδύσει προκειμένου να κερδοφορήσει. Ενώ έργα που έχουν ανάγκη και κατευθύνονται στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών παραπέμπονται στις καλένδες, με το λαό μας αντίστοιχα να πληρώνει βαρύτατο τίμημα λόγω αυτών των ελλείψεων σε έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, για παράδειγμα. Μέσω των στρατηγικών επενδύσεων, όπως γίνεται λόγο στο νομοσχέδιο, δεν δημιουργείται όρους και προϋποθέσεις στρώνοντας κόκκινο χαλί για τους επενδυτές, δίνοντάς τους τα πάντα. Έτσι, την ίδια ώρα που ματώνεται το λαό με τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, με τα μνημόνια διαρκείας, ανατρέποντας κατακτήσεις και δικαιώματα που με αγώνες και θυσίες οι εργαζόμενοι κατάκτησαν, εξαθλιώνεται το λαό μας, δίνεται γη και είδωρ στους επενδυτές. Και αυτό αποτυπώνεται μέσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου, δηλαδή μέσω του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού, που θα είναι κομμένος και ραμμένος στα συμφέροντα και στις ορέξεις των μεγάλων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν, σταθερό φορολογικό καθεστώς, κλιμακούμενα φορολογικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση του μισθολογικού κόστους, τζάμπα εργατικό δυναμικό και ενισχύσεις, βλέπετε ζεστό χρήμα για έργα έρευνας και άλλα, ευνοϊκή φορολογία για στελέχη επιχειρήσεων, ενώ ακόμα και οι όποιες διαφορές που θα προκύπτουν, δίνεται τη δυνατότητα η επίλυσή τους να υλοποιείται όχι στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά με άλλους τρόπους, διαιτησίες κτλ. Μάλιστα, για τις χαρακτηριζόμενες εμβληματικές επενδύσεις, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, μεγάλου προϋπολογισμού, στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις κτλ., επιτρέπεται, δίνεται κατ' εξαίρεση τη δυνατότητα να επεμβαίνουν οι επενδυτές σε δασικές εκτάσεις, σε δημόσιες εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές, βραχώδεις, πετρώδεις, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και ελλείψη αυτών. Επιτρέπεται την επέμβαση σε δάση για επέκταση ή για εξυγχρονισμό της υπάρχουσας εγκατάστασης, της βιομηχανικής κλπ. Εγκατάστασης, με μόνη προϋπόθεση αυτή η επέκταση να μην υπερβαίνει το 10% της υφιστάμενης εγκατάστασης, βιομηχανικής εγκατάστασης. Αλήθεια, μετά από αυτό έμεινε και τίποτα άλλο που δεν δίνεται. Μάλλον υπάρχει, βλέποντας και τις τροπολογίες. Παραδίδεται τα πάντα στις επενδυτικές ωρέξεις, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Υλοποιείται μια βαθιά ταξική πολιτική υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Την ίδια ώρα που η πλειοψηφία του λαού στενάζει από τα χαράτσα, την πολλαπλή φορολογία που υφίσταται, την ανεργία, την ανέρεση κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ οι επιπτώσεις για το περιβάλλον από την ασυνδοσία των επιχειρήσεων θα είναι τραγικές για το λαό μας. Και αν κάτι αποδεικνύεται και μέσω του νομοσχεδίου, για το οποίο οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης της κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, αφού ολονών σας η έγνοια είναι πώς θα ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα
δηλαδή την κερδοφορία του κεφαλαίου, τσακίζοντας όμως τη ζωή του λαού μας, είναι πως ο ρόλος του κράτους, μάλιστα αναφέρεται ως θεσμικός επιταχυντής των νομοσχέδιων στην αιτιολογική έκθεση, όπως και παράλληλα ο ρόλος των τραπεζών, δεν πρόκειται να γίνει φιλολαϊκός, ανεξάρτητα το μείγμα διαχείρισης που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ κράτους και ιδιωτών. Αυτό το μείγμα διαχείρισης καμία σχέση δεν έχει με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αντίθετα, προϋποθέτει την ακόμα μεγαλύτερη συντριβή τους για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Με αυτό το κριτήριο, εμείς καλούμε το λαό να δει και αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα μπορούν σήμερα από την πείρα τους να κρίνουν για λογαριασμό ποιου και σε βάρος ποιον προωθείται αυτός ο αναπτυξιακός σχεδιασμός που υπηρετεί τόσο η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, καθώς και αν έχουν ή αν θέλετε προσδοκούν κάτι θετικό. Για αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη μέσα από αναπτυξιακά συνέδρια και τις περιφερειακές παρεμβάσεις δεν μίλησε εξάλλου ο Πρωθυπουργός αλλά και τα υπουργικά επιτελεία όλο το προηγούμενο διάστημα περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα με τα γνωστά περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Δηλαδή για διανομή κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων στους αγροτοκαπιταλιστές και τους μεγαλοεπιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα, για ενίσχυση των μεγάλων καθετοποιημένων μονάδων που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Την ίδια ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στενάζουν από την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αλήθεια, τι έχει να κερδίσει ο φτωχός αγρότης όταν οι τιμές των προϊόντων που παράγει είναι εξευτελιστικές και δεν ξέρει καν αν θα μπορεί να παράξει την επόμενη χρονιά. Οι παραγωγοί οδηγούνται ή όχι στο ξεκλήρισμα και στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών, ενώ η χώρα μας είναι ελλειμματική σε αγροδιατροφικά αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, ενώ μπορεί να παράγει και να ικανοποιεί τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας. Αλήθεια, τι κέρδισε ο εργατοϋπάλληλος από την κερδοφορία στον κλάδο των τροφίμων, τη στιγμή που ο μισθός και τα δικαιώματά του είναι στα τάρταρα, ή στον τουρισμό, ο ξενοδοχοϋπάλληλος, τι κέρδισε από τις αφήξεις ρεκόρ, ενώ για τη λαϊκή οικογένεια η ξεκούραση, η αναψυχή είναι άπιαστο όνειρο. Ή οι νέοι που σπουδάζουν όταν αποκτήσουν το πτυχίο οδηγούνται είτε στη μετανάστευση είτε σε δουλειές του ποδαριού. Ή για παράδειγμα αποτελεί απάντηση στα οξυμένα προβλήματα της υγείας του λαού με την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής δράσης των δημόσιων δομών υγείας ή το φάρμακο που έχει μετατραπεί σε φαρμάκι για τη λαϊκή τσέπη. Αποτελούν λοιπόν απάντηση οι επενδύσεις του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Να γιατί δεν είναι διόλου τυχαίο πως την περίοδο αυτή κατά την οποία το εγχώριο κεφάλαιο επιδιώκει να περάσει σε φάση ανάπτυξης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς του, κυβέρνηση και όλα τα άλλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, τα επιτελεία του συστήματος, όχι μόνο υπηρετούν και προωθούν τους στρατηγικούς στόχους της ελληνικής αστικής τάξης, αλλά συγχρόνως επιχειρούν τη χειραγώγηση και στήχηση των εργαζόμενων και του λαού πίσω από αυτή τη στρατηγική. Έτσι με το μανδύα του εθνικού σχεδίου, όπως αναφέρεται και μέσα στο νομοσχέδιο, επιχειρούν να ντύσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με τα εθνικά χρώματα, προβάλλοντας και ορισμένα τυράκια ώστε να καλλιεργήσουν προσδοκίες για την απάτη της δίκαιης ανάπτυξης, από την οποία τάχα μπορούν να ωφελούνται επιχειρηματικοί όμιλοι και εργαζόμενοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει στο λαό μια ριζικά διαφορετική πρόταση, η οποία σήμερα μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, ξεκινώντας από το πρώτο και κύριο, την ανάπτυξη που δεν θα εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία, αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και είναι μια ριζικά διαφορετική πρόταση, γιατί ακριβώς αμφισβητεί τους υπεύθυνους για τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την όξυνση των καθημερινών προβλημάτων του λαού. Αναδεικνύει τη μία και μόνη διέξοδο, που είναι η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο κεντρικός σχεδιασμός και ο εργατικός έλεγχος, που είναι τα μόνα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτές τις δυνατότητες τις οποίες καταστρέφει σήμερα η καπιταλιστική ανάπτυξη. Με τον κεντρικό σχεδιασμό μπορούν να εξαλειφθούν η ανεργία, να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Συγχρόνως βεβαίως υπάρχουν και άλλες δύο προϋποθέσεις.
η μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους και η αποδέσμευση από τους υπερελιστικούς οργανισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση, να οργανώσει την πάλη του στους χώρους δουλειάς, στους διάφορους κλάδους και η εργατική τάξη να οικοδομήσει τη λαϊκή ενότητα με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκρουστεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να δοθούν ανάσες στο λαό, να οπλιστεί με αισιοδοξία, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, ώστε να προχωρήσει σε ανατροπές στο επίπεδο της εξουσίας και να οργανώσει την οικονομία με τέτοιο τρόπο όπου στο επίκεντρό της θα βρίσκεται ο άνθρωπος και η ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του. Προϋπόθεση γι' αυτό η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογικές μάχες στην Ευρωβουλή, στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, αλλά και στις βουλευτικές, όποτε και αν γίνουν.